Είμαστε στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου και παρακολουθούμε σε εξέλιξη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο απολογισμός πεπραγμένων 2017-2018 από τη Δημοτική Αρχή. Μαζί μου ο υποψήφιος δήμαρχος, κύριος Παπακοσταντίνου Γιώργος. Καλημέρα, κύριε Παπακοσταντίνου. Στην αρχή της έναρξης της συνεδρίασης ακούσαμε την αντίδρασή σας για τον τίτλο αυτής της πρόσκλησης. Πείτε μας δύο λόγια. Η αλήθεια είναι ότι κληθήκαμε σήμερα να ακούσουμε τον απολογισμό και τη λογοδοσία της διοίκησης για τα έτη 2017-2018. Για το 2018 δεν έχουμε ακόμα τις ολοκληρωμένες οικονομικές καταστάσεις. Δεν έχουμε καταρχήν τον έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών, ο οποίος γίνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου του εκάστου έτους, στην προκειμένη περίπτωση του 19. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε άγνοια των πραγματικών οικονομικών μεγεθών. Δεν νοείται οικονομικός απολογισμός, λογοδοσία και έλεγχος από την αντιπολίτευση και τους πολίτες, όταν δεν υπάρχουν οικονομικές καταστάσεις. Για το 18 δεν υπάρχουν. Για το 17, υπάρχει, για το 17 δεν βεβαίως. Εμείς ζητήσαμε να εξαιρεθεί το 18. Mm-hmm. Είναι πανελλήνια, να μην πω παγκόσμια πρωτοτυπία, να γίνεται απολογισμός ενός έτους το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, τη στιγμή που δεν υπάρχουν, όπως σας είπα και πριν, οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις από τους αρμόδιους ελεγκτές. Δηλαδή, ό,τι συζητάμε εδώ πέρα μέσα τίθεται ένα αμφιβόλο για το 2018. Είναι προφανές ότι ο Δήμαρχος καθυστέρησε τη λογοδοσία του 2017, που θα έπρεπε να την είχε ολοκληρώσει μέχρι το φθινόπωρο του 2018, έβαλε μέσα και το 2018, προκειμένου να έχει να πει κάτι παραπάνω στο ανύπαρκτο έργο του και να δημιουργήσει κάποιες παραπάνω εντυπώσεις. Δεν υπήρξε ποτέ Δήμος στην Ελλάδα, να μην πω σε όλο τον κόσμο, που να κάνει λογοδοσία τον δεύτερο μήνα του επόμενου έτους. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία. Δεν έχει ακόμα έλεγχος. Μας τα παρουσιάζει όπως αυτός ακριβώς θέλει. Χωρίς ουσιαστικά να έχουμε και εμείς το δικαίωμα να πούμε κάτι παραπάνω εκτός από αυτά τα οποία ξέρουμε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.